σχετικά με τις φορές για την περίθαλψη. Θα τη συνδυάσω σε σχέση και με την άλλη ερώτηση για το διαχωρισμό εισφορών για περίθαλψη και για σύνταξη. Ήδη θα ακούσατε, έχει μπει σε διαβούλευση διάταξη που υπέγραψε 3 συναρμόδιοι υπουργοί για περίθαλψη προς όλους τους ανασφάλιστους, για οποιοδήποτε λόγο είναι ανασφάλιστοι. Αυτό νομίζω απαντά και σε μια ερώτηση που μου θέσατε. Είναι για όλους τους ανασφάλιστους. Δεύτερο. Να απαντήσω. Και εγώ θα ήθελα μια άλλη κοινωνία, κύριε Τούντα. Αλλά μιλάμε για αυτήν. Ακούστε με. Μιλάμε για αυτή την κοινωνία που έχουμε, για αυτή την κατάσταση που έχουμε, για αυτή την τραγική ζωή που ζούμε και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Εγώ είπα να αναλάβω αυτή την ευθύνη διοίκησης ενός οργανισμού που ξέρω πολύ καλά τι θα συναντούσα, πιστεύοντας ότι θα έχω στο πλευρό μου ανθρώπους καλής πίστης, που πιστεύω ότι όλοι είστε καλής πίστης, και καλοπροαίρετους ανθρώπους, για να βγάλουμε τα πράγματα σε ένα καλύτερο επίπεδο. Να τα κάνουμε όπως ακριβώς θα θέλαμε, όσοι γνωρίζουμε πού είμαστε, πού βρισκόμαστε και τι είναι αυτό το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό σύστημα, κάτι άλλο δεν γίνεται να το ζητάμε τούτη τη στιγμή. Τούτη τη στιγμή τουλάχιστον πρέπει να επιλύσουμε ένα βουνό προβλημάτων και εγώ διέθεσα τον εαυτό μου να το πετύχω. Και πράγματι προσωπικά, ανθρώπινα εντελώς, θα ήθελα να μην με χρωθοποπούσει κανείς με μια αντίληψη αντιπαλότητας, αλλά με μια αντίληψη συμπόρευσης, προσπάθειας, μεγάλης προσπάθειας, και αν πραγματικά δεν την καταβάλω αυτή την προσπάθεια, καλό είναι κανείς να με επιτιμά. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Καλόπιστα. Είπα ότι στη σκέψη μου είναι να δούμε, δεν χρειάζεται να περιμένουμε να πούν τα δικαστήρια τι πρέπει να γίνει, όσο αφορά τις εισφορές που καταβλήθηκαν για περίθαλψη, για υγεία γενικώς, πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, είναι ένα θέμα που δικαιολογήστε με για το μικρό χρονικό διάστημα, καθώς έτρεχαν όλα αυτά τα θέματα των ρυθμίσεων, με ένα σύστημα μηχανογραφικό ανύπαρκτο, με τεράστια προβλήματα εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων, με ένα σύστημα το οποίο δεν δεχόταν ρυθμίσεις, τις απέριπτα δικαιολογήτως. Και είναι πάρα πολλά πράγματα που ανακαλύπτουμε κάθε μέρα και βλέπω κάθε μέρα πόσα προβλήματα υπάρχουν και πρέπει να επιληθούν. Αντικειμενικά και χρονικά είχαν μια προτεραιότητα. Το θέμα της, αυτό όσο αφορά τις εισφορές που καταβλήθηκαν ή χρεώθηκαν ή και άλλες επιβαρύνσεις που υπάρχουν για παλιές υποχρεώσεις, οφειλές των ασφαλισμένων μας, είναι θέμα που θα δω μέσα στο Μάιο, το αργότερο Ιούνιο. Είναι πολλά τέτοια θέματα. Είναι ακόμα και όσοι έβαλαν λουκέτο και τρέχουν οι εισφορές με το κουφορία και μαζεύεται ένα ποσό που υποτίθεται θα εισπραχθεί κάποτε. Δεν ξέρω πόσο φρόνιμο είναι να περιμένει κανείς να κάνει λογαριασμό με τέτοιου είδους αδύνατο να εισπραχθούν στο μέλλον οφειλές. Όλα αυτά πρέπει να εκλογικευθούν και να τα δούμε. Αλλά θέλουν μια τεκμηρίωση, επιστημονική μελέτη για να είναι υπεύθυνη η αντιμετώπιση, όπως είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία. Όταν εισέρχεσαι στο σύστημα στα 19 σου και το 1993 που εισήλθα εγώ, καθημερινά αγωνιζόμουν για να πληρώσω το ΤΕΒΕ, το οποίο μέχρι σήμερα στα 44 μου έχω πληρώσει, εάν και εφόσον πάρω ποτέ σύνταξη που δεν θα πάρω, και ανεξαρτήτου πολιτικής πεποιθήσεως που είχε ο καθένας μας, φτάνουμε σήμερα να σφυροκοπούμε έναν διοικητή με 18 ημέρες, χωρίς όμως να υπάρχει η πρόθεση από το σύστημα να μας δείξετε κάποια μελέτη και να μας παρουσιάσετε κάποια μελέτη μέσα από το πώς θα βγούμε από το τούνελ του ένα προς ένα, που είπε πολύ σωστά ο μαθηματικός και εσείς, άρα εγώ οραματίζομαι
ότι διοικείτε ένα καράβι και είστε στο Τιτανικό απάνω και είμαστε όλοι μέσα και συζητάμε για λεπτομέρειες τις οποίες δεν θα μπορέσουμε ποτέ. Γιατί δεν μας δίνετε, κύριε Διοικητά, την δυνατότητα να έχουμε την επιλογή ασφαλιστικού φορέα και να πάμε σε έναν ιδιωτικό και να μπορούμε, αφού πληρώνουμε 6 και 7 χιλιάδες το χρόνο ο καθένας μας, να είμαστε ασφαλισμένοι. Ωραία. Το όνομά σας? Ζήσης Ψαράς, λέγομαι, είμαι ασφαλιστικός σύμβουλος επιχειρήσεων, κύριε Διοικητά. Και αν θα ξέρετε λοιπόν, κατάλαβα. Και αν πήρα το λόγο έξω από τη λίστα, σας ευχαριστώ. Θα ζητώ συγγνώμη, αλλά αγαναχτώ μέσα από την προσπάθεια που καθημερινά βιώνω να συζητώ έτσι ελεύθερα όπως είστε και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διακοπή, είπα, και δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη. Ακούστε όμως τώρα, κύριε Ψαρά. Χωρίς σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, η ιδιωτική ασφάλιση ήταν απλησίαστη σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Συμφωνείτε σε αυτό? Α, ωραία. Απαντώ λοιπόν εγώ παρολεκτικά για να τελειώσουμε. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Θα μιλήσω εγώ από εδώ και πέρα λοιπόν για να τελειώσουμε. Δεν υπάρχει σύστημα στον κόσμο ιδιωτικής ασφάλισης προσιτό στον πολίτη άμα λείπει η κοινωνική ασφάλιση. Πουθενά. Και θα σας στείλω και θα το κάνω αυτό το κόστος, γιατί είναι αρκετοί που μου το λένε και πρέπει να βγάλω πολλά αντίτυπα από ένα σχετικό CD και βιβλίο που λέγεται SICK, που σημαίνει ασθένεια, ασθενής, για να δείτε πώς πεθαίνουν οι άνθρωποι σε μια χώρα προοδευμένη κατά τα λοιπά, επειδή δεν έχουν ασφάλιση. Και πάνε στον Καναδά και αλλού για να βρουν ασφάλιση υγείας. Επομένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι. Ομπάμα. Εντάξει, συντροφέ, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βάσανά μου. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει. Λοιπόν, παρακάτω. 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 Επομένως, επειδή το σύνταγμά μας επιβάλλει και αυτό δεν μπορεί κανείς να το γλιτώσει. Να υπάρχει, όσο το σύνταγμά μας αυτό ισχύει βεβαίως, κοινωνική ασφάλιση ως πρώτη στη φροντίδα του κράτους, αυτό δεν μπορεί να συμβεί ποτέ. Όσο υπάρχει αυτό το σύνταγμα τουλάχιστον, που ισχύει από το 1975, αλλά ισχύει και πριν. Επομένως, είναι συνταγματική υποχρέωση, δεν πέφτει κανένας λόγος να πει κάτι άλλο από αυτό που ισχύει. Θα πληρώνετε. Εγγύηση του κράτους και τουλάχιστον της κυβέρνησης που υπάρχει, είναι η κοινωνική ασφάλιση, όπως ακριβώς και τα δημοτικά και γυμνάσια και λύκεια και πανεπιστήμια της χώρας πρέπει να λειτουργούν, και η κοινωνική ασφάλιση θα λειτουργεί, διότι δεν νοείται να μην υπάρχουν οι συντάξεις προς τους συνταξιούχους. Αυτό είναι δεδομένο. Το τι λένε κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα πρέπει να πάψουν αυτά, τουλάχιστον σε τούτη την κυβέρνηση, τέτοιου είδους συζητήματα δεν τίθεται καν σε σκέψη κανενός. Να εξαρτάται, και γι' αυτό και τα μηδενικά ελλείμματα που μπήκανε ως σε προηγούμενες δεσμεύσεις που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση αναλάβει, δεν ισχύουν πλέον τα μηδενικά ελλείμματα στις συντάξεις, γιατί δεν θα υπάρχουν συντάξεις. Επομένως, αυτό έτσι θα είναι, αλλά πρέπει να αλλάξουν τα υπόλοιπα. Πρέπει να βρούμε δηλαδή τις διαδικασίες εκείνες που σε ένα χρονικό διάστημα, κάποια στιγμή, ελπίζουμε να αρχίσει η ανάκαμψη, γιατί πράγματι χωρίς ανάκαμψη δεν μπορεί να υπάρξει διατήρηση της οικονομικής δυνατότητας των ελεύθερων επαγγελματιών να καταβάλουν εισφορές, και γενικότερα πρέπει να υπάρχουν και τέτοιου είδους μέτρα. Είμαστε στα πρώτα βήματα και στα πρώτα μέτρα αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, και αυτό κάνουμε με τις ρυθμίσεις που έχουν ήδη μπει σε εφαρμογή. Είναι ρυθμίσεις που τις υποδέχθηκε ο κόσμος με ένα καλό ρυθμό. Ανακόπη αυτός ο ρυθμός μετά την λήξη του μήνα. Σήμερα είχαμε γύρω στις 2.500 εισρωή ασφαλισμένων, χθες 1.500, ανεβήκαμε κατά κάποιο τρόπο σήμερα. Τελευταία μέρα του Απριλίου είχαμε κοντά στις 6.500, παρόλο που είχε ανακοινωθεί η παράταση, και στις 29 του μήνα είχαμε κοντά στις 8.000 ρυθμίσεις. Επομένως, δικαιούμαστε να ελπίζουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε και τις 100.000 ρυθμίσεις ετήσιες ρυθμίσεων μέχρι τέλος του Μαΐου,
ο στόχος είναι αυτός, και να ρυθμίσουμε κοντά στα 2 δισεκατομμύρια εισπράξιμων οφειλών και να έχουμε μία εισρωή κατά μήνα γύρω στα 25 εκατομμύρια από τις ρυθμίσεις αυτές και μόνο. Θα διατηρηθεί τα μέτρα που σκεφτόμαστε στη συνέχεια, πάντα μέτρα σε μια τέτοια κατεύθυνση διατήρηση των ασφαλισμένων μας στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, πιστεύω ότι θα βελτιώσουν τους όρους που υπάρχουν, γιατί σκεφτόμαστε πράγματι και σκέφτομαι και εγώ προσωπικά και θα γίνουν σχετικές μελέτες και ως προς την κατεύθυνση της κάποιας ελάφρυνσης ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές. Είναι δικαιολογημένο αυτό που λέτε ότι ανέβαινε η κλίμακα όσο υπήρχε μια κατάσταση θετική στην οικονομία και τώρα που πέφτει μείνανε παγωμένες ψηλά οι εισφορές. Είναι ένα εύλογο θέμα. Είναι ένα θέμα όμως που πρέπει να το δούμε με βάση και την εισπραξιμότητα που πρέπει να εκτιμήσουμε πώς υπάρχει, όχι με ταμιακή αντίληψη και μόνο, αλλά με μια αντίληψη πραγματικά τέτοια που να αρμόζει σε έναν οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης που ενδιαφέρεται για τους ασφαλισμένους και θέλει να τους έχει ασφαλισμένους πραγματικά και όχι αναγκασμένους να πληρώνουν. Θα το δούμε αυτό το θέμα των εισφορών που μεταφέρονται σε επόμενη χρήση. Εδώ, για τις εκτόσεις των επιβαρύνσεων που έχουν οι δικηγόροι και οι μηχανικοί, αν έχουν καθυστερήσει η εισφορά του 2014. Πρέπει όμως να σας πω το εξής, η ιδιαιτερότητα ποια είναι. Οι δικηγόροι και οι μηχανικοί πληρώνουν στο τέλος της χρονιάς, δεν πληρώνουν κάθε μήνα. Επομένως, αυτό που έγινε στην πραγματικότητα είναι μια ρύθμιση οφειλών με 1η-1η του 2015. Και υπάρχει μια απαλλαγή επιβαρύνσεων μέχρι τον Μάιο, νομίζω Ιούνιο, δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι η ρύθμιση. Ιούνιο, έτσι. Επομένως, εδώ η ιδιαιτερότητα έγινε στο ότι δεν είναι μια εισφορά που έρχεται από παλιά, είναι μια ιδιαιτερότητα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ακριβώς. Μη με διακόπτετε όμως. Κύριε Φλωρά. Ορίστε. Αυτό, ωραία. Λοιπόν, ακούστε κύριε Φλωρά, ο καθένας από εμάς, αν είχε τη διοίκηση αυτού του οργανισμού και είχε και το ταμείο να πληρώσει στο τέλος συντάξεις, ένα πράγμα θα έκανε, αυτό που κάνω εγώ κάθε μέρα. Πόσα χρήματα έχουμε να συγκεντρώσουμε για να πληρώσουμε τη συντάξη στο τέλος, να πληρώσουμε και μισθούς και το λογαριασμό της ΔΕΗ και το χρωστάμε. Τα σχέσεις εμείς ως ΟΑΕ δεν έχουμε ζητήσει και δεν κατευθύνουμε στο ΚΕΑΟ για κατασχέσεις. Για το διαχωρισμό εισφορών για την περίθαλψη σε σχέση με τη συντάξη είναι κεντρικό πολιτικό θέμα. Αν η ΟΠΗ αποκτήσει αυτονομία, φαντάζομαι αυτό θα ρυθμιστεί σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Ενδεχομένως να είναι ένα θέμα που κανείς θα το δει κεντρικά, δεν είναι ζήτημα του ΟΑΕ μόνο. Για το ύψος των εισφορών, είπα και για τη διακύμανση των δόσεων, είναι σχετικό με τις μελέτες που πρέπει να γίνουν για τις υποχρεώσεις που έχει ο ΟΑΕ. Η κατεύθυνση της δικής μου σκέψης είναι να δούμε κάθε δυνατότητα να μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους διευκολύνσεις. Οι αποζημιώσεις πράγματι είναι μόνο για ατύχημα. Αυτός είναι ο νόμος ίδρυσης του ΟΑΕ. Αυτή είναι η κληρονομιά που έχει. Δεν ξέρω αν μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα θέματα. Να το δούμε. Οι εισφορές δεν επιστρέφονται, είναι πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική, καθολική, αναδιανεμητική και υπό την έννοια αυτή δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση επιστροφή εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση. Είναι πάγια αρχή των δικαστηρίων μας και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαχειριστικό έλεγχο για τα κεφάλαια του παρελθόντος, αφού ξεμπερδέψουμε με αυτά που έχουμε να κάνουμε, εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση να το κάνουμε, αλλά δεν είχα χρόνο να σκεφτώ και τέτοιες παραμέτρους να δούμε αν πραγματικά έχουν διαφύγει χρήματα σε αθέμητη κατεύθυνση. Αν αφορά το νόμο 4255 στην απαλλαγή την ποινική της προηγούμενης διοίκησης για χρήματα που έδωσε από άλλο λογαριασμό για εξυπηρέτηση άλλου λογαριασμού, ο νόμος ο ποινικός, υπό την ευνοϊκότερη εκδοχή του, είναι αυτός που μετράει. Επομένως, Σύνταγμα και Συνδίκη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απαγορεύουν οποιαδήποτε αναμόχληση του προβλήματος αυτού
για να πεις έλα τώρα να καταδικάσω ποινικά. Τέλειωσε το θέμα. Είναι άλλο το ζήτημα βεβαίως και έχει δίκιο ο κύριος Καβαθάς να θέτει το θέμα του να δούμε τι θα γίνει με τα κεφάλαια αυτά που διατέθηκαν για τον σκοπό της συντάξεων. Πρέπει να αναζητηθούν από το κεντρικό δημόσιο ταμείο. Δεν μπορεί φυσικά να αναζητηθούν από τους συνταξιούχους που πήραν τις συντάξεις. Είναι ένα θέμα το οποίο ορθά τίθεται και πρέπει να το δούμε. Φυσικά αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό θέλει ένα βάθος χρόνου για να το δούμε. Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Για να πεις τώρα φέρε τα λεφτά για να δούμε και την ενεργεία. Δεν λέω όχι, να το δούμε και με τον ΑΕΔ. Πώς μπορούμε να το δούμε αυτό το θέμα, ειδικά με ανθρώπους που βρίσκονται στην ενεργεία αυτή τη στιγμή. Ελεύθερη επιλογή κλάσης. Σημαίνει άλλο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αν το συμφωνούσαμε όλοι αυτό, που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το συμφωνήσουμε όλοι μαζί, γιατί πρέπει να δεχθούν και οι συνταξιούχοι να πάρουν μια άλλη σύνταξη από αυτή που παίρνουν, γιατί κάποιος πρέπει να παίρνει να τους δίνει τα λεφτά. Αν πούμε ότι στη συγκυρία τούτη τη δύσκολη επιλέξουν όλοι την πρώτη κλάση, κάτω-κάτω, πού θα βρεθούν τα ποσά που θα λείψουν για να πληρωθούν οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, αν δεν μειωθούν και αυτές στο ύψος που θα πρέπει να μειωθούν. Τότε θα πάμε στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Αυτό που δεν πρέπει να δεχτούμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό σε αυτή τη στιγμή. Αν γίνει σε συνδυασμό με μειώσεις συντάξεων, εγώ προσωπικά δεν θα το εισηγούμουν ως διοικητής. Αν το θέλετε όλοι εσείς μαζί και το ζητήσετε, φαντάζομαι ότι αν η κυβέρνηση θέλει πολιτικά να το υιοθετήσει, εγώ προσωπικά δεν θα το ήθελα πολιτικά να το δεχτούμε ούτε ο κύριος Τούντας προφανώς, να μειώνουμε τις συντάξεις δηλαδή επειδή θα είναι κεφαλαιοποιητικό το σύστημα και δεν μπορεί να είναι κεφαλαιοποιητικό το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, γιατί σημαίνει θα δίνεις ό,τι έδωσες, θα παίρνεις ό,τι έδωσες. Και αυτό είναι ένα θέμα. Τότε σημαίνει ότι δεν θα δίνει το κοινωνικό ταμείο από την πλευρά τη δική του, το κράτος δηλαδή, την εισφορά που οφείλει να καταβάλει. Δεν θα υπάρχει τριμερής χρηματοδότηση. Αν δεν υπάρχει τριμερής χρηματοδότηση, θα έχουμε άλλο σύστημα και αυτό το σύστημα θα είναι το σύστημα της ιδιωτικής ασφάλισης, όχι της κοινωνικής καθολικής ασφάλισης. Μιλάμε για άλλο σύστημα. Δεν είναι στην πολιτική αυτής της κυβέρνησης και δεν είναι καν στη δική μου σκέψη κάτι τέτοιο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε εσείς θα το θέλατε. Το κούρεμα των οφειλών με βάση το PSI. Καταρχήν, από όσο ξέρω, δεν το έχω ερευνήσει λεπτομερώς. Μου λένε η υπηρεσιακή παράδοση ότι το PSI εδώ είχε μια απώλεια γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι λίγα. Αλλά δεν είναι αυτό το τεράστιο πρόβλημα του ΟΑΕ. Το τεράστιο πρόβλημα του, έτσι μου είπαν. Πώς? Κυρία Κωτήδο, εδώ είχε πριν δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεται κανείς το πρόβλημα. Αν είναι με την έννοια που το λέω και εγώ αυτή τη στιγμή, ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα του ΟΑΕ, γιατί το πρόβλημα του ΟΑΕ δεν είναι τα 40 εκατομμύρια, είναι κάπου τα 10 δισεκατομμύρια, 500 εκατομμύρια οφειλών εισφορών που δεν έχει πάρει και είναι κάπου το 1 δισεκατομμύριο, 300 εκατομμύρια χρεών που έχει. Δεν είναι σταγόναστο και ενώ να λες τα 40 εκατομμύρια, κακώς και αυτά είναι ό,τι είναι, αλλά θα σου πει κάποιος με μια λογική αντίληψη λογιστή, με αντίληψη λογιστή, ότι στο κάτω-κάτω εσένα το κράτος σου δίνει 160 εκατομμύρια το μήνα να πληρώνει συντάξεις, τι σε κόφτει άμα έπαιξε και στο χρηματιστήριο αξιών της παγκόσμιας οικονομίας και των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γλίτωσε κάτι από τα δικά του χρέη. Η κουβέντα αυτή είναι ατέλειωτη, αν πας σε αυτή τη λογική, και εγώ δεν σκοπεύω να πάω σε αυτή τη λογική, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Είπατε για την ελεύθερη επιλογή κλάσης. Ναι, ελεύθερη επιλογή κλάσης. Αν εσείς μπορείτε να μου εξασφαλίσετε ότι δεν θα πάνε όλοι στην κάτω-κάτω κατηγορία και θα φτάνουν τα λεφτά για να πληρώσουν συντάξεις, να το συζητάμε. Θα σας εξασφαλίσουμε ότι θα πάνε όλοι εκεί. Εκεί θα πάνε. Τότε πώς θα βγει. Πώς θα βγει. Δεύτερον, τζίρος. Ακούστε. Αν πραγματικά είχαμε το τζίρο, πάμε για το τζίρο που δικαιολογημένα λέει ο φίλος μας από το κύριος Πετρίδης, ο κύριος Σαρβανίδης και ο κύριος Σαρταπερίπτερα, ο Κουντούλης.
Ποιος τζίρος? Πρώτον, όχι, να δούμε ποιος τζίρος. Ο πραγματικός, ο εμφανιζόμενος, ο φτιαγμένος. Πραγματικά είναι σωστό αυτό το αίτημα και πάρα πολύ δίκαιο η εισφορά να έχει και κοινωνικά κριτήρια. Να είναι όμως πραγματική, να έχουμε περιουσιολόγιο πραγματικό, πραγματικό, έναν έλεγχο ηλεκτρονικών εισπράξεων ελεγχόμενο και αυτά όλα πρέπει να γίνουν. Και είναι σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ στην δικηγορική μου εταιρεία έχω κάνει σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αποδείξεων κατευθείαν για να ξέρω και τι κάνω και για να μην ψάχνομαι κάποια στιγμή αν μου διαφύγει κάτι. Υπάρχει τρόπος. Και είχε έρθει το ΣΔΟ και λέω γιατί δεν το κάνετε αυτό παντού πριν 3 χρόνια, 2 χρόνια. Και αυτό πάνε να κάνουν τώρα. Το έχω κάνει πριν πολλά χρόνια στην δικηγορική μου εταιρεία. Ναι, όλα μαζί, όλα μαζί, όλα μαζί, όλα μαζί. Ελπίζω η κυβέρνηση πριν τελειώσει το 2015 να έχει προχωρήσει γρήγορα σε αυτά που σχεδιάζει και σε αυτή την κατεύθυνση, αν όλο αυτό ολοκληρωθεί και έχει πραγματικό εισόδημα, πραγματικό ύψος περιουσίας, πραγματική κατάσταση, εκεί μπορείς να κάνεις και τέτοιες πολιτικές. Σωστό είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν λέω μετά στο τέλος του 2015 ή στο 2016 τι μπορούμε να έχουμε. Εξαρτάται πώς θα προχωρήσουν όλα αυτά. Τον κύριο Καβαθά τον κάλυψα απολύτως, είμαι σίγουρος γιατί τα είπα αυτά. Τα θέματα εποχιακών επιχειρήσεων με προβληματίζει και εμένα τι μπορεί να γίνει με αυτές τις περιπτώσεις και πώς θα μπορούμε να προσδιορίσουμε μια ελαστικότητα στις πληρωμές για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων που δεν έχουν μια κατά κανόνα σταθερή, έστω και κάπως κειμενόμενη ίσπραξη, αλλά έχουν μηδενική σε ορισμένες περιόδους. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Το θέμα του ΟΓΑ. Έχω εκπλαγεί από την εισφοροαποφυγή μέσω της μεθόδου αλλαγής έδρας. Μιλάμε για τεράστιο πρόβλημα. Ενδεχομένως στην Αθήνα δεν συμβαίνει γιατί δεν έχει τέτοια. Έχω φρίξει. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Διαλέγει κάποιος λίγο παραέξω εγκατάσταση και πληρώνει ΟΓΑ. Και έχει μέσα, στο κέντρο της πόλης, τεράστιες επιχειρήσεις. Όπως δεν νοείται η εξαίρεση 5 καταλυμάτων, λέει και κάτω, τόσο είναι. Και άμα είναι βίλες, τι γίνεται εκεί, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή είναι πάρα πολλά που θα δούμε και είναι, θέλω να σας πω με μια κουβέντα, είναι μπροστά στις προτεραιότητές μας να δούμε αυτά τα πράγματα. Κύριε Σαξιόνι, το θέμα των 48 δόσεων θα τα δούμε προσωπικά, είναι μια ειδική περίπτωση και θα τα δούμε αυτά, όπως και τα ειδικότερα θέματα που θέσατε, τα έχω σημειώσει. Ναι. Είπε και ο συνεργάτης σας, όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να δώσουν τα ερωτήματα γραπτά και αναλαμβάνει ο διοικητής με το επιτελείο του να απαντήσει γραπτά στα ερωτήματα που βάζετε. Για να σας διευκολύνω. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, οι δαπάνες ήδη συμμαζεύονται. Κτίρια για τα οποία πληρώνουμε νίκια τα αφήνουμε και περνάμε εκεί που έχουμε δικά μας. Όπως τώρα θα πήγαινε στο υποδιοικητής στο Κερατσίνι να δει, γιατί είναι 5 λεπτά με τα πόδια, μου είπε, η απόσταση του Κερατσινίου από το κτίριο που έχουμε στον Πειραιά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πληρώνουμε 50.000 ευρώ ενίκιο πεταμένα λεφτά. Όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το παλιό κτίριο που μένει εκεί πέρα άπραγο, που ήταν η Γερμανική Πρεσβεία, μου έχουν πει, θα μεταφερθούν οι υπηρεσίες μας στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πληρώνουμε ένα αξιοσέβαστο ποσό. Στον πύργο περιμένω απόφαση του ΑΕΔ, θα έχουμε μετακατάσταση του οργανισμού από μια πολυκατοικία που δεν έχει ανελκυστήρα. Δεν έχει ανελκυστήρα, στον 5ο όροφο δεν μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετηθεί. Θα πάμε σε ένα νεόδμητο κτίριο πρώην ΟΕΚ και περιμένω να εγκριθεί από το επόμενο Διοικητικό Συμβουλίο του ΑΕΔ την επόμενη εβδομάδα και θα μετακατασταθούμε εκεί. Τι άλλο να πω? Κύριε Διοικητά, για την περίθαλψη.
Εγώ ρωτάω. Ναι, για την περίθαλψη για τους ανασφάλιστους με το νέο νομοσχέδιο, με τι προϋποθέσεις είναι οι οφειλέτες του ΟΑΕ? Έχει μπει σε διαβούλευση αυτό. Όσοι δεν έχουν γενικά ασφαλιστική κάλυψη, δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη, θα καλύπτονται. Δεν βάζει, δεν εξαιρεί αυτόν που λόγω αδυναμίας πληρωμών δεν είναι ενήμερος ασφαλιστικά, να μην έχει παροχές υγείας. Όποιος δεν έχει για οποιοδήποτε λόγο παροχές υγείας, θα έχει παροχές υγείας. Θα έχετε με βάση το θέμα του εισοδήματος στις 12.000 μέσο όρο κτλ. Θα είναι σαν προϋπόθεση αυτό? Νομίζω πως δεν υπάρχει αυτό το όριο. Νομίζω, δεν θέλω να είμαι απόλυτα βέβαιος. Έχει μπει στη διαβούλευση. Δείτε το στο OpenGov που είναι αυτό το πράγμα εκεί πέρα, να το δείτε. Κύριε Διοικητά, ευχαριστούμε για τις απαντήσεις. Μόνο μην αμελήσετε να τοποθετηθείτε στο ζήτημα των οφειλετών του ΟΑΕ, οι οποίοι οφείλουν χρήματα που αφορούν εν μέρη το συνταξιοδοτικό τους και καλώς τα οφείλουν και εν μέρη το ασφαλιστικό τους για υπηρεσίες που δεν τους δόθηκαν ποτέ και στις οποίες δεν είχαν πρόσβαση. Είπα θα το δούμε σε ποιο βαθμό και πώς θα το δούμε. Και ως νομικός έχετε άποψη από αυτό? Θα το δούμε.